Όπως είναι γνωστό, εδώ και μερικές μέρες εξελίσσεται μια ασθενής σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Πεδιάδας Μεσαριάς. Μια δραστηριότητα η οποία κορυφώθηκε χθες το βράδυ με ένα σεισμό της τάξης των 5,1 βαθμών. Και στη συνέχεια από το σεισμό των 5,1 μέχρι σήμερα έχουμε 12 δονήσεις μεγέθους από 3 βαθμούς μέχρι 4,5 βαθμούς. Η όλη σεισμική δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως το θετικό είναι ότι έχουμε την γρήγορη εκτόνωση της δραστηριότητας με τους σεισμούς που προανέφερα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση εκτόνωσης, αλλά μπορεί η δραστηριότητα αυτή να επιμείνει και μερικές μέρες ακόμα. Να ρωτήσουμε ή να μην ρωτήσουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Λέκα. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός και δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι ο κύριος σεισμός, γιατί τα μεγέθη είναι όλα παραπλήσια, είναι μεγέθη μικρά. Δεν είναι μεγέθη μεγάλα όπως το Αρκαλοχώρι που εμφανώς είχαμε κάποιο κύριο σεισμό ο οποίος διέφερε κατά πολύ από τους άλλους. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον κύριο σεισμό. Θεωρώ ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με σεισμούς οι οποίοι μάλλον θα είναι αντίστοιχοι των σεισμών που βιώσαμε ως τώρα. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τη σεισμικότητα της περιοχής. Βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η περιοχή της κεντρικής Κρήτης, του τεκτονικού βυθίσματος του Ηρακλείου, όπως το λέμε στην επιστημονική ορολογία, βρίσκεται σε διέγερση εδώ και 2-3 χρόνια. Η σημερινή σεισμική δραστηριότητα και η σεισμικότητα των τελευταίων μέρων ουσιαστικά αποτελεί ένα στιγμιότυπο της εξέλιξης της δραστηριότητας στην κεντρική Κρήτη. Αυτή είναι η επιστημονική θέση και η δικιά μου αλλά και των συναδέρφων με τους οποίους συζητώ. Το απόγευμα θα έχουμε μία σύγκληση του επιστημονικού οργάνου εκτίμησης σεισμικότητας μετά από εντολή την οποία πήραμε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, όπου εκεί θα διατυπωθούν από όλους τους συναδέρφους οι απόψεις για την εξελισσόμενη δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί το ένα τμήμα της όλης διαδικασίας. Το άλλο τμήμα και ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι το επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή το τι κάνουμε ως πολιτεία, κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση και δημοτική διοίκηση, προκειμένου να διαχειριστούμε με τον πιο καλό τρόπο όλη αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας μετά από τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Δήμαρχο και τους φορείς της περιοχής και της Κρήτης. Από την πλευρά μου θα ήθελα να δώσω μερικές οδηγίες έτσι ώστε οι κάτοικοι να μην διατρέξουν κίνδυνο, να είναι ο κίνδυνος μειωμένος όσο το δυνατόν. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμένουμε μέσα σε ρυπωμένα σπίτια ή σπίτια παλιά τα οποία έχουν υποστεί έστω και μικρές βλάβες από τους προηγούμενους σεισμούς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις κατοικίες. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα πρέπει να διερχόμαστε από κατασκευές οι οποίες είναι ρυπωμένες ή κινδυνεύουν καταρρεύσουν, έστω και με την παραμικρή σεισμική δραστηριότητα. Το τρίτο είναι ότι σε περίπτωση μιας μεγαλύτερης σεισμικής δραστηριότητας θα πρέπει να καταφεύγουμε σε έναν ανοιχτό χώρο μακριά από κατασκευές, μακριά από κτίρια παλιά. Μας παρέχουν ασφάλεια αυτοί οι χώροι. Η τέταρτη οδηγία είναι να μην παραμένουμε σε χώρους όπου μπορούν να εκδηλωθούν κατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων και αυτό περισσότερο ισχύει για τα γύρω χωριά που έχουμε εκεί πέρα κάποια φαινόμενα κατολισθήσεων. Και το πέμπτο και τελευταίο είναι ότι θα πρέπει ως άτομα, ως οικογένεια, ως κοινωνία να κινηθούμε συντεταγμένα με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων φορέων και όχι των φημών που δόξα τω Θεώ, αυτή την εποχή περισσεύουν. Και θα πρέπει λοιπόν να κινούμαστε με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων οργάνων, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών και γνωρίζουν
αρκετά δεδομένα τα οποία θα μας καταστήσουν πιο ασφαλείς. Κύριε Φλέκα, επειδή θα αναφερθούμε και εμείς σε κόσμο και δεν θέλουμε να παρεμηνεύουμε τα λόγια σας, ερμηνεύουμε σωστά ότι λέτε ότι δεν πρέπει να επικρατεί πανικός αλλά όχι και φυσικασμός την ίδια ώρα? Βεβαίως, αυτό είναι απολύτως σωστό. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Συντεταγμένα να κάνουμε ενέργειες τις οποίες έχω πει πιο πριν. Mm-hmm. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα. Δηλαδή, η ετοιμότητα αφορά την αντίδραση τη δικιά μας σε περίπτωση ενός σεισμού. Και είναι όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Νικολιδάκης Γρηγόρης, Δήμαρχος Φεστού. Θέλω να πω ότι περάσαμε μια δύσκολη βραδιά χθες. Ήταν αρκετά δύσκολη για μας, γιατί το φαινόμενο μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ έντονο, αλλά είχε συχνές επαναλήψεις, τόσο ώστε δημιούργησε φόβο στον κόσμο, δημιούργησε ένα μικρό πανικό. Ευτυχώς ο πανικός ήταν ελεγχόμενος και έτσι μπορέσαμε να... Το ευχάριστο είναι ότι υπήρξε άμεση αντίδραση και από την πολιτεία. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, εκείνο εδώ πέρα σήμερα, προκειμένου να συζητήσουμε, να πάρουμε άμεσες οδηγίες πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Οι πληροφορίες σας ποιες είναι, κύριε Δημαρχή, για την κατάσταση στην περιοχή σας? Όσο περνάει η ώρα, μας στέλνουν ζημιές. Όσο περνάει η ώρα, μας στέλνουν ζημιές. Δεν ξέρω σε ποιο μέγεθος είναι. Αυτό μένει να το ελέγξουμε. Δεν έχουμε μπορέσει ακόμα. Σε κτίρια. Τώρα, στην κατάσταση των κτηρίων, τι ακριβώς είναι, πρέπει, σας είπα, να το ελέγξουμε και να το δούμε. Δεν είμαστε ακόμα. Είναι και στο Τιμπάκι και στις Μοίρες, αλλά και από τα χωριά Σύμπα, Πιτσίδια, που ήταν πολύ πιο κοντά ο σεισμός. Αυτά. Αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας από εδώ πέρα, θα βγει μια επιτροπή που θα είναι ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, μαζί με άτομα της πυροσβεστικής και την τεχνική υπηρεσία. Θα κάνουν μια βόλτα, θα προσπαθήσουν σε πρώτη φάση να δουν τι συμβαίνει σε σημεία τα οποία ίσως είναι πιο αναγκαία να δούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές σε 2 μέρες, τόσο ώστε πρέπει να κάνουν και ένα μικρό έλεγχο στα κτίρια τα οποία θα είναι τα εκλογικά κέντρα, τόσο ώστε να είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι τα κτίρια αυτά τουλάχιστον δεν έχουν παρουσιάσει επιπονήσεις από το σεισμό που υπάρχει. Γιατί να πούμε 100% σίγουροι ότι αυτά είναι ασφαλή, δεν μπορεί να το πει κανείς, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επιπόνηση από το σεισμό που έχει γίνει. Τα ξημερώματα εκδώσατε μια ανακοίνωση ότι τα σχολεία σήμερα θα παραμείνουν κλειστά. Ακριβώς. Πότε θα ξανανοίξουν, φαντάζομαι, όχι πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έτσι, κύριε Δημαρχέ? Αυτό είναι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, χθες το βράδυ αναγκάστηκα τα ξημερώματα να δώσω, βλέποντας τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας, να δώσω ανακοίνωση σήμερα τα σχολεία να μην δουλεύουν. Αυτά θα ήταν ανοιχτά, γιατί σας είπα, τα περισσότερα λόγω των εκλογών είναι κλειστά. Αλλά παιδικοί σταθμοί, βρεφικοί σταθμοί, οι οποίοι θα λειτουργούσαν. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία άποψη τουλάχιστον, σας είπα, κάνοντας πάντα έλεγχο, εξωτερικό έλεγχο, μία άποψη κατά πόσο υπάρχει επιπόνηση στα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, θα μπορούμε να ξέρουμε αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή όχι και αν είναι ασφαλή όσο ήταν πριν το σεισμό. Όσο ήταν πριν το σεισμό, αυτό ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουν και εμείς οδηγίες από τον καθηγητή και από τους επιστήμονες, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να μας δώσουν περισσότερες οδηγίες για να λειτουργήσουμε. Η πολιτική προστασία του Δήμου είναι απόλυτα έτοιμη, αν τυχόν χρειαστεί και, ας πούμε, αν συμβεί κάτι παραπάνω που όλοι απευχόμαστε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Εμείς ευχόμαστε να είναι ο κύριος σεισμός αυτός που έχει γίνει, αυτό που συμβαίνει να είναι με τα σεισμοί. Όπως είπε και ο καθηγητής, το ευχόμαστε, δεν είμαστε σίγουροι. Ελπίζομαι η σεισμική δραστηριότητα να ολοκληρωθεί όπως πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ.